Την αποχώρησή τους από το Δημαρχείο του Κιέβου και άλλα τέσσερα κυβερνητικά κτίρια, τα οποία είχαν καταλάβει για περισσότερους από δύο μήνες, αποφάσισαν οι διαδηλωτές στην Ουκρανία. Η απόφαση ελήφθη μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι θα χορηγήσει αμνηστία και στους 230 συλληφθέντες διαδηλωτές που βρίσκονται υποκράτηση. Ο νόμος περί αμνηστίας ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο στις 29 Ιανουαρίου και μεταξύ άλλων προβλέπει την απόσυρση όλων των κατηγοριών εναντίον των διαδηλωτών. Ο Γενικός Εισαγγελέας διαβεβαίωσε τους πολίτες πως οι κατηγορίες θα αποσυρθούν ένα μήνα μετά την εφαρμογή του νόμου. Παρά την υπαναχώρηση των διαδηλωτών, πάντως, μέλη της αντιπολίτευσης πραγματοποίησαν πορεία στην πλατεία Ανεξαρτησίας, εμένοντας την παραίτηση Γιανουκόβιτς. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή από την υπογραφή συνθήκης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.